ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτός ο πραγματικός στόχος, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι όροι για να γίνει αυτό, αλλά ας το αντιμετωπίσουμε. Τα βασικά εμπόδια για να προχωρήσουμε μπροστά είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν να δω τώρα πια την ελληνική κυβέρνηση από αύριο, αρχής γενομένη στη Βουλή, να ξεκινήσει να αναλαμβάνει δράση, να εφαρμόζει μέτρα τα οποία χρειαζόταν ούτως ή άλλως και εξ αρχής στην Ελλάδα για να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν να μπορέσουν οι συγκεκριμένες και αυτές διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν. Έχουμε χάσει τόσο πολύ χρόνο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε κι άλλο χρόνο. Τι χρόνος θεωρείτε ότι θα είναι επαρκής για να ξεκινήσουν πάλι να βοηθούνται οι τράπεζες, αν ξεκινήσουμε από αύριο? Ξέρετε, είναι περιπεπλεγμένα τα πράγματα. Σε επίπεδο ο ESM έχει να κάνει με χρηματοδότηση, δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με έναν συγκεκριμένο όρο ο οποίος χρειάζεται. Χρειάζεται να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση ενός ολοκληρωμένου πακέτου.